Εξ αριστερών μου έχω τον Παναγιώτη Γεωργίου, πρόεδρο της ΨΕΡ, και εκ δεξιών μου την Γεωργία Γιάνγκου, πρόεδρο της ΠΟΦΕΝ. Να κάνουμε αρχή με τον Παναγιώτη Γεωργίου. Παναγιώτη, πες μας λίγο για τη σημερινή μέρα και τον λόγο για τον οποίο συγκεντρωθήκαν σήμερα περί των 1000, να πούμε, Νικήτα, μαθητών. Σήμερα ξεκινήσαμε από το διδάφρο της πύλης Αμοχώστου και ήρθαμε μέχρι εδώ, στο πράγμα του ΟΤΠΕΑ. Σήμερα οι μαθητές μαζί με τους φοιτητές πάντα, με τη μαζικότητα τους, απέδειξαν ότι δεν παίρνουν το θέμα του Κυπριακού χαλαρά, διότι επιζητούν και επιδιώκουν και είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για μια λύση ειρηνική, λειτουργική και για την επανένωση του τόπου και του λαού μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε όλα τα παιδιά του τόπου να ζήσουμε αδελφωμένοι και αγαπημένοι στον τόπο που μας γέννησε. Αυτό που απεδείξαμε σήμερα ως φοιτητική και μαθητική νεολαία είναι πως οι φοιτητές και οι μαθητές του τόπου δεν ξεχνούν. Δεν ξεχνούν την προδοσία, δεν ξεχνούν την εισβολή και δεν συμβιβάζονται με κανέναν τρόπο με την τουρκική σημαία σου με τα δάχτυλα. Θέλουμε ως νέοι αυτού του τόπου να χτίσουμε την πατρίδα που μας αξίζει. Δεν είναι πολύ γνώμη σας για τις διαδηλώσεις. Σωστά να τα κάνουν και να θυμούνται ότι έχει πρόβλημα. Πάντα από πρώτα γίνεται το πράγμα. Λοιπόν, στους Παλαιστίνιους που πολεμούν με σπέτρες. Το ίδιο και εμείς. Πρέπει να γίνονται πάντα σε κόσμια πλαίσια. Σε κόσμια πλαίσια να γίνονται μερικές εκδηλώσεις, να μην κοιμάται ο κόσμος. Νομίζετε μπορεί λίγο να παρακάμπτουν, ξέρω εγώ εσύ. Όχι, νομίζω. Όχι, όχι. Δεν παρακάμπτουν οι νεαροί, απλώς είναι νεαροί.